Και για στοιχείο είχαμε. Λοιπόν, θέμα. Πάμε στοιχείο. Έχουμε τον Νίκο Ζερβόπουλο από το hiosyn.gr. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα από το Χίο. Τι εικόνα έχουμε, Νίκο μου, εκεί τώρα. Συνεχίζεται για τρίτη μέρα η μάχη ανάμεσα στους Χιώτες και τους αστυνομικούς εδώ στη Χίο. Αυτή την ώρα διεξάγεται στην πλατεία, κεντρική πλατεία της Χίου, την πλατεία Βουνακίου, δεύτερη συγκέντρωση των Χιωτών, πάλι κατάμεση στην πλατεία. Οι Χιώτες συνεχίζουν τον αγώνα τους, παίρνει τη δικαίωσή τους. Οι μάχες που γίνονται στο Ορίκο ήταν όλο το βράδυ σε δυτικούς ρυθμούς. Είχαμε αρκετούς τραυματίες από τη μεριά των Χιωτών. Όμως από ό,τι μαθαίνω και από πληροφορίες, και αρκετοί αστυνομικοί έχουν λαβωθεί. Κάποιοι έχουν σπάσει πλευρά, κάποιοι έχουν σπάσει τα δόντια τους. Όμως ο Σπάκος που είναι εδώ. Ο ένας έχει σπασμένα δόντια. Ναι, ναι. Ισχύει αυτό. Πάντως αυτό που είπατε για μία και για δύο μέρες, δεν νομίζω. Εγώ βλέπω τα βλέμματα των Χιωτών ότι είναι εξαγριωμένα, ότι είναι αγανακτισμένα. Όσο αναντέξει, οι Χιώτες θα πηγαίνουν με βάρδια στο σημείο εκεί πέρα. Δεν θέλουν, αυτό το λέω, κλειστό κέντρο όπως το αποκαλεί η κυβέρνηση, να γίνει εδώ στοιχείο. Μάλιστα. Και δεν θέλουν γιατί πιο πολύ φοβούνται την επόμενη πρέπει μέρα. Πρέπει να πούμε ότι τους αστυνομικούς τους στέλνει η κυβέρνηση. Δεν πήρανε το καράβι μόνοι τους. Δεν κάνανε εκδρομή πενταήμερη. Τους έστειλε η κυβέρνηση δηλαδή. Δηλαδή, να πει κανείς, αυτός που αποφασίζει δεν είναι. Αυτός που είναι στη δημιουργία των ΜΑΤ. Πότε. Το θέμα είναι πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να έχουμε μια ηρεμία, να ηρεμήσουν τα πνεύματα, γιατί είδα εγώ στις εικόνες, Νίκο, νωρίτερα, που μαζεύανε μπουκάλια, πέτρες που ήταν έτοιμα να τους τα πετάξουν. Τώρα αυτοί τα παιδιά αυτά, δεν θέλω να το επεκτείνω, γιατί δεν θέλω, θα επιμείνω σε αυτό, ότι θέλει προσοχή. Προσοχή να μην διαταραχτεί η εθνική συνοχή, παιδιά, δεν ξέρω να συμφωνείτε. Σίγουρα. Δεν μ' αρέσει με να. Και ψυχραιμία πάνω απ' όλα, ναι. Δεν μ' αρέσει αυτό το έργο. Ένα στοιχείο, βγήκε τώρα πάνω σε αυτό που λες τώρα. Η αυξητική, όσον αφορά στους πρόσφυγες και στους μετανάστες, από τις αρχές Ιανουαρίου μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου, 4.129 νέοι αφιχθέντες στα ελληνικά νησιά. Είναι 50% περισσότεροι από πέρσι. Που σημαίνει ότι έχουμε πολύ δύσκολη παλαιότερη δουλειά. Με αυτό έλεγα πριν. Εκεί τι κάνεις τώρα. Τάκη, όμως να πούμε δύο-τρία πραγματάκια. Πολύ εύκολα. Να ολοκληρώσω. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. hiosyn.gr. Ήταν ο Νίκος Ζερβόπουλος.